τις εξαγγελίες σας. Τόνισε πως εκτοξευθήκατε στον αστερισμό του Τζάμπα, σας χαρακτήρισε μάγο, πως ιδρύσατε τράπεζες, χαρίσατε ρεύμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση, δεδομένου του γεγονότος ότι πολλές φορές οι ανακοινώσεις των γραφείων τύπου και του δικού σας κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας κινούνται σε πολύ υψηλούς τόνους. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα μέτρο το οποίο εξαγγείλατε χθες, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, τον ΕΝΦΙΑ. Θα περίμενε κανείς να αναφέρετε το όριο πάνω από το οποίο ένα ακίνητο θεωρείται μεγάλη ακίνητη περιουσία? Είστε σήμερα σε θέση να το κάνετε αυτό? Ευχαριστώ. Καλά που διατυπώσατε και δεύτερο ερώτημα, κυρία Τζολέτο, διότι θα μένατε άπραγος. Δεν έχω κανένα λόγο να σχολιάσω όσα λέει η κυρία Βούλτευση. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για τον ΕΝΦΙΑ, μάλλον όχι για τον ΕΝΦΙΑ, για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Διότι είπαμε ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Είπαμε κάτι χθες, προσέξτε το αυτό που είπαμε. Ότι εμείς δεν θα φορολογήσουμε κανέναν με πλασματικές αξίες. Κανέναν, είναι άδικο αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα που κάποτε μπορεί να είχε 100 ευρώ και τώρα έχει 50 και να τον φορολογούμε με αυτό που κάποτε είχε. Η εμπορική του αξία σήμερα είναι 50. Με αυτή την αξία πρέπει να φορολογηθεί. Και πιστεύουμε ότι πρέπει πολύ γρήγορα, εμείς αυτό θα επιδιώξουμε, να υπάρξει προσαρμογή στις πραγματικές αξίες, ώστε η φορολόγηση των πολιτών να είναι δίκαιη. Γι' αυτό τον λόγο και αποφύγαμε χθες να δώσουμε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Εξηγήσαμε όμως τη λογική του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δεν θα αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας. Βεβαίως, περιπτώσεις μεγάλης πολυτέλειας και μεγάλου πλούτου, εάν έχετε στην πρώτη σας κατοικία 2 πισίνες και 18 δωμάτια, μάλλον θα έχετε και δυνατότητα να πληρώσετε κάτι, έτσι δεν είναι? Η λογική μας δεν είναι να απαλλάξουμε τους πλούσιους από φόρους, να απαλλάξουμε το μικρό και το μεσαίο. Και βεβαίως, για να σας δώσω και μία τάξη μεγέθους, μιλήσαμε και για προοδευτική φορολόγηση, να σας δώσω όμως και για μια τάξη μεγέθους. Από τα 3,6 περίπου δις που υπολογίζουν να εισπράξουν από τον ΕΝΦΙΑ, εμείς από την κατάργησή του και την επαναφορά σε ένα καθεστώς φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και φόρου μεταβίβασης αθρηστικά, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μία απώλεια τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ και την καταγράφουμε, την κοστολογούμε στο πρόγραμμά μας. Για να έχετε μία τάξη μεγέθους δηλαδή του τι ακριβώς προβλέπετε από το πρόγραμμά μας. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλώντας καθημερινά με τους ανθρώπους έξω, συνειδητοποιώ το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί λένε, αν μου έλεγαν, ρε αδελφέ, βάλε ένα φόρο, ο οποίος να μπορείς να τον πληρώσεις, να μην σε καταστρέφει, αλλά αυτός να πηγαίνει και κάπου, να έχει μια ανταποδοτικότητα, με προθυμία θα τον πληρώνε. Οι Έλληνες πολίτες έχουν φιλότιμο, συνειδητοποιούν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, αλλά εδώ βρισκόμαστε σε μια εξωφρενική. Όμως αυτό οδηγεί σε έναν παραλογισμό. Πρώτα απ' όλα διότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Πώς θα πληρώσει κάποιος που δεν έχει? Πώς θα πληρώσει? Η συντριπτική πλειοψηφία που σήμερα στενάζει δεν έχει να πληρώσει. Και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της λογικής υπερφορολόγησης. Θα δούμε τι θα μπει, αν θα μπει στο ταμείο από αυτή την υπερβολή. Από την τηλεόραση.